Μια συμβολή του Ιόνις του Ιόνις. Άρα υπάρχει διάθεση, ερώτηση, οτιδήποτε ερώμα για τοποθέτηση από οτιδήποτε. Αναγκύρωμε σιγά σιγά γιατί είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση και φυσικά μια εξαιρετική εμπειρία για εμάς στην Αθήνα. Ναι. Παρακαλώ. Σωστό σπίτι θα το πω σαν έμπαν. Στο κάζουλα. Ζωστού μπορεί να το εισπόρει. Ο βορέχνικο. Σε μια συγκέντρωση σαν και αυτή, δεν θα ερχόντουσαν ποτέ χωρίς στην έκθεση της αστυνομίας. Όταν γίνονται τέτοιες συγκεντρώσεις, εκεί ήταν η αστυνομία. Υπάρχουν οι σκηνές αστυνομικές δυνάμεις, υπάρχουν οι κατάλληλοι που τα φροντίζουν. Αυτοί μπήκανε μέσα στην αίθουσα να χρονοκρατήσουν. Φοβήθηκαν να χτυπήσουν για να μην έχουν επιπτώσει πάνω στις εκλογές, για να μην διαμορφωθεί το ζήτημα και είχαν την εντολή. Τρομοκρατήστε, αλλά μην χτυπήσετε. Και το ξέρει η αστυνομία ότι θα προκαλέσουν, αλλά δεν θα χτυπούσαν. Ακριβώς. Έχει σημασία ποιος το έκανε. Ή του βράδυ εδώ ξοπάνε πάντα κάτω από αστυνομική παρουσία για να εμποδίσει το λαό να διαπιλώνει, ή θα γίνονται τέτοια πράγματα για να τους δείξει ότι δεν υπάρχουν στην χώρα. Ότι είμαστε όλοι στα χέρια του ναζιστού, ο οποίος είναι καταστροφικός. Τους κάλεσε το Υπουργείο Εσωτερικών να συζητήσουν μαζί για τα ζητήματα των εκλογών για το τηλεοπτικό χρόνο. Έχω την εντύπωση ότι αυτή η συγκέντρωση ήταν αυτή η τρομοκρατία. Γιατί εάν δεν το βάλουμε αυτό πριν από την πρόσφατη και πριν από την ενότητα, η καταγγελία του επίσημου ναζιστού, δηλαδή που η απαγόρευση φτάνει να βάζει τους ναζιστές μέσα στο κέντρο της Αθήνας μέσα στις εκλογές, αν δεν το πάμε ως εκεί, θα ζήσουμε με αυτά πάντα. Σωστά. Σπολάιτι. Σπολάιτι Ρόγκου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και σίγουρα σε ανάλογες εκδόσεις θα είναι πολύ καλύτερη η απόσταση. Μία ερώτηση. Αυτές τις ομιλίες μπορούμε να τις βρούμε πουθενά, γιατί έχουν στοιχεία που είναι χρήσιμα. Θα ζητήσουμε και υποθέτουμε ότι φυσικά δεν θα υπάρχει καμία αντίρρηση να τις έχουμε και σε ηλεκτρονική μορφή για να μπορέσουμε να είναι μια παράδειγμα. Αν φυσικά το θέλουν όλοι οι πολιτές να δώσουν. Και δεν χρειάζεται να μεταφραστεί μέχρι να μεταφραστεί έστω και στην αγγλική γλώσσα του κυρίου. Μια ερώτηση τελευταία. Μια ερώτηση τελευταία. Αν θέλω να ρωτήσω. Βλέπω μόνο 30 άτομα. Δεν υπάρχουν μακεδονική μειονότητα εδώ στην Αθήνα. Δεν τους καλέσατε. Αν θέλω να ρωτήσω. Λογικά και λογικό. Στην Αθήνα να υπάρχει συγκροτημένη μια μεταναστευτική κοινότητα. Ως μετανάστες, εσωτερική. Όπως καταλαβαίνετε, για να γίνει η παρουσίαση. Για να υπάρξει η παρουσίαση του Μεξικού για μας, το κύριο για εμάς είναι φυσικά γιατί απευθυνόμαστε στο σύνολο της ελληνικής κοινωνίας και αυτό είναι το σημαντικό. Δεν απευθυνόμαστε καταρχήν και πρώτα στους